και μαθαίνω ότι έχει αρχίσει εδώ και ώρα η κατάθεση του ενδιαστάσεως συζύγου της, του Μάνου Δασκαλάκη, αγαπητέ. Είναι ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας. Είναι ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας. Συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η κατάθεση. Βρίσκεται για περίπου 2 ώρες μέσα στην δικαστική αίθουσα του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Να πούμε ότι απαντάει σε ερωτήσεις της Προέδρου. Όπως επίσης χαρακτήρισε την κατηγορούμενη ως υπόδειγμα συζύγου, τουλάχιστον αυτό έδειχνε σε όλους. Τώρα δεν ξέρω αν βγαίνουν κιόλα. Πρέπει να έχει τελειώσει η δίκη, έχει διακόψει, δεν γνωρίζω. Έχει ολοκληρωθεί όπως μαθαίνω αυτή την ώρα. Να πω ότι... Άρα δεν ολοκληρώθηκε η κατάθεση του Μάνου Δασκαλάκη σήμερα. Θα συνεχιστεί. Αυτό δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, καθώς έχω βγει έξω από την δικαστική αίθουσα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Περίγραψέ μας τι συνέβη μέχρι τώρα, αγαπητέ. Γιατί είδαμε και το πρωί την οικογένεια της Ρούλας Πισπυρίγκου που βρέθηκε εκεί. Να μας πεις λίγο ποια ήταν η κατάσταση, η στάση της Ρούλας Πισπυρίγκου μέσα στην αίθουσα. Ακριβώς λίγο μετά τις 10 έφτασε εδώ ο ενδιαστάσεις σύζυγος της 34χρονης. Δεν απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και η 34χρονη κατηγορούμενη συνοδεία από αστυνομικούς. Μπήκε κατευθείαν στη δικαστική αίθουσα, κρατούσε μια φωτογραφία της Τζορτζίνας, ενώ στο πλευρό της είχε και την οικογένειά της. Να πούμε ότι την ώρα που ο συνήγορος, ο Αλέξης Κούγιας, αντέκρουε το κατηγορητήριο σε βάρος της, εκείνη δάκρυσε. Εκείνη τη στιγμή ζήτησε χαρτομάντιλο που της έδωσαν οι αστυνομικοί. Ενώ δήλωσε αθώα ξανά. Να σε ρωτήσω κάτι, αγαπητέ. Δεν ξέρω έτσι εκεί όλο το... Όλοι οι ρεπόρτερ, όλοι οι δημοσιογράφοι, τι καταγράψατε από αυτή τη συνάντηση του Μάνου Δασκαλάκη με τη Ρούλα Πισπυρίγκου, που βρέθηκαν ουσιαστικά για πρώτη φορά επί ώρα στην δικαστική αίθουσα. Στην πραγματικότητα είναι για δεύτερη φορά. Είναι η δεύτερη δίκη στην οποία ο Μάνος Δασκαλάκης είδε την ενδιαστάση σύζυγό του. Εκείνη την ώρα που ο Μάνος Δασκαλάκης κατέθεται, να πω ότι κρατούσε σημειώσεις. Ωστόσο, αυτή την ώρα έχω βγει έξω από την αίθουσα, δεν ξέρω τι γίνεται μέσα ή αν θα προλάβει κιόλας ο Μάνος Δασκαλάκης να απαντήσει στις ερωτήσεις του Αλέξη Κούγια. Γι' αυτό δεν ξέρουμε αν θα διακόψει ή αν θα ολοκληρωθεί.